σύμβαση των υπαλλήλων με έχει καλύψει πλήρως η κυρία Σπύρου. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στον κύριο Ρήμου, γιατί ανέφερε και το όνομά μου στην εισήγησή του, ότι είχα ψηφίσει και εγώ στις φωνές του σχολείου. Ναι, πράγματι είχα ψηφίσει. Αλλά σας πει ο κύριος Ρήμος με πόσα παιδιά είχα ψηφίσει στα σχολεία και πόσα παιδιά έχει τώρα της Πολυκάρπης που θα συγχωνευτεί στο Μάρο. Ευχαριστώ. Νομίζω η σύγκληση στο Δημοτικό Συμβουλίο είναι άκυρη και θα πρέπει να σταματήσει εδώ και να συγκληθεί με τον νόμιμο τρόπο. Με βάση το 44-15 του 16 και την υπαρέτηση 28-4-4-9 14-16 γύκλιο νόμου αναφέρει. Άρνηση εναντίον σύμβασης απασχολούμενου γίνεται εφ' εξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου για το κείμενο νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων αν εφετέρω. Άρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ανανέωση των συμβάσεων. Είναι θέμα νομικού προσώπου. Η πρόσκληση την οποία μας έχετε αποστείλει γράφει ανανέωση συμβάσεων εργασίας εδώ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα 5 λεπτών να ρωτήσετε τι ακριβώς θα γίνει και ή θα συνεχίσουμε ή όχι. Άρα τα αυτά. Θελήστε να συνεχίσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω. Το πλεονάζω προσωπικό θα υπήρχε αν η πρόταση που έγινε από τους εργαζόμενους για λειτουργία περισσότερων ωρών των παιδικών σταθμών γινόταν πράξη. Και εκεί σίγουρα θα ξεκονομούσαμε και τα χρήματα. Βέβαια, άφησα όλα τα ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε, στην άκρη που αφορούσαν το χρηματικό, το οικονομικό, διότι είπατε ότι το ακυρώνουμε αυτό. Αν και η πρόσκληση είχε μέσα το απόσπασμα της απόφασης, που η μόνη αιτιολογία ήταν ότι η μισθοδοσία είναι 24.577 ευρώ το μήνα. Στην πρώτη. Τώρα, στην ορθή επανάληψη την οποία κάνατε, αναφέρεται άλλα πράγματα μέσα. Θα ήθελα πραγματικά όταν αποκαλυφθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης του νομικού προσώπου να τα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα ακούσουμε. Λοιπόν, δεύτερον, αναφέρατε για τη δυναμική των παιδικών σταθμών, κύριε Δήμαρχε, και είπατε κάποια νούμερα. Αυτά είναι λόγω κτηρίων ή λόγω προσωπικού, δεν ήταν. Δυναμικότητας που λέγατε τόσο παιδιά και δυναμικότητα τόσο. Κτήριο. Τι μας λέει αυτό. Λοιπόν, με βάση τον νόμο θα πρέπει η μη ανανέωση σύμβασης να ανέβει στο εργάνη. Και κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει αυτό 4 μέρες μετά την λήξη της σύμβασης. Και κάτι ακόμη για τον κύριο Πρόεδρο. Είπατε ότι τα νίμια είναι 223, ενώ πέρυσι ήταν 635. Αν έχετε κάποια μελέτη, αν πραγματικά λείπουν 400... Τι 635. Έτσι είπε ο Πρόεδρος, κύριε Τζαρκούς, σας παρακαλώ. Έτσι σας παρακαλώ. Δυναμική του κτηρίου. Τι ουσία έχει να μας τα λέτε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Τι να καταλάβουμε, ότι έχουμε πολλά κτηρία. Δεν είναι πώς θα τα γεμίσουμε. Είναι αυτό. Τα κτίρια. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση σε εσάς. Τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Όσο για τα άλλα, θα λέγω και αυτά πρέπει να σας απαντήσει να τα πούμε από τη γραμματεία, να πάρουμε ένα όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, για την εργάλη κτλ. Θα ζητήσουμε ένα, θα μας καθυστερούν. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα πρέπει να ρωτήσετε μερικούς τους νομικούς συμβούλους για να δείτε έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί μην έχουμε το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα προσφύγουν οι εργαζόμενοι διότι παρατύπως δεν έγιναν κάποιες ενέργειες. Και μετά αυτό που ανέφεραν ότι θα πληρωθούν και δεν θα δουλεύουν, μην το δούμε μπροστά μας. Και πληρώσουμε και περισσότερα. Πληρώσουμε και εργαστικά για τις προσφυγές. Τόπους και τα λοιπά. Ευχαριστώ.